Μετατέθηκε. Έχουμε σκληρή διαπραγμάτευση ή διαχείριση κρισίμων προβλημάτων. Χρέους, ανάπτυξης, ανεργίας, απολύσεων. Έχουμε 6.500 απολύσεις κτλ. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πόσο η λογική υπακούω στις εντολές, τηρώ τις δεσμεύσεις, οδηγεί σε αυτά τα τραγικά κοινωνικά αποτέλεσματα και στο βάθος έμφυα, ξαναλέω. Και στο βάθος έμφυα, αφού δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις αλλιώς, θα πέφτεις σε φορολογία η οποία θα αυξάνεται γιατί πρέπει να κάνεις πλεονάσματα κτλ. Αυτό που θέλω να πω επιγραμματικά, κύριε Λυριτζή, είναι στο Παρίσι ή στις διαπραγματεύσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Τρόικα, δεν πρέπει, δεν μπορεί και δεν θέλει η σημερινή κυβέρνηση. Γιατί δεν πήγατε κι εσείς μαζί? Δεν πρέπει να κάνει αυτή η κυβέρνηση διαπραγματεύσεις για αυτά τα κρίσιμα προβλήματα. Μας έχει δώσει δείγματα αυτών των διαπραγματεύσεων. Δεν θέλει να αλλάξει πολιτική και να πάρει ορισμένα μέτρα και δεν μπορεί, να σας το πω έτσι, γιατί πολιτικά είναι εκτεθειμένη, θα το έλεγα έτσι, και δεν είναι και νομιμοποιημένη με βάση τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Επομένως, πρέπει να υπάρξει άλλη αλλαγή, κυβερνητική αλλαγή, με την εντολή του λαού προφανώς, και όλα τα προβλήματα που τα βάζουμε αυτή τη φορά στο τραπέζι πρέπει να τεθούν με διαφορετικό τρόπο για να μπορέσει να υπάρξει ανάκαμψη, για να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις στην κατάσταση. Εγώ εκφράζοντας την προσωπική μου άποψη.